Ήρθαμε μια αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Βίλια σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί περίπου 100 πρόσφυγες από διάφορες χώρες και ενώ οι άνθρωποι είναι με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους ήρεμοι και φιλικοί κάποτε υπέστησαν μια επίθεση από τους κατοίκους απολύτως απαράδεκτη. Ηρέμησε εντωμεταξύ η κατάσταση τα πράγματα έχουν βρει ένα δρόμο. Χρειάζονται οι άνθρωποι τη συμπαράσταση των κατοίκων καταρχήν. Την ευκαιρία να βγαίνουν στους δρόμους περισσότερο από ό,τι βγαίνουν. Για να καταλάβουν οι κάτοικοι και όλοι μας ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ίδιοι με εμάς. Η Ελλάδα έχει υποστεί ανάλογα προβλήματα. Έλληνε έχουν υποστεί ανάλογα ανάλογες διώξεις, θα έλεγα, σε άλλες χώρες του κόσμου και είναι ντροπή να εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα, όταν ολόκληρη η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει μια υποδειγματική φτάση σε σχέση με το πρόβλημα. Θέλω να σημειώσω ότι κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εδώ, δικοί μας Έλληνες, έχουν φτιάξει μια ατμόσφαιρα και για τους ξένους εντός ξενοδοχείου και γύρω, η οποία είναι απολύτως υποδειγματική και αυτό είναι ένα δίδαγμα για όλους μας, γιατί όλοι μας μπορεί να γίνουμε τέτοιου τύπου πρεσβευτές, θα έλεγα, της φιλίας των λαών απολύτω απαραίτητη σε μια δύσκολη εξαιρετικά κατάσταση. Πάμε και για ευρωεκλογέ. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, όπως βλέπουμε. Η Ελλάδα μέχρι στιγμή έχει κρατήσει τα σκύπτρα στη φιλοξενία των προσφύγων. Κάπου το μήνυμα αυτό πρέπει να διαδοθεί και στην Ευρώπη.